αρχίζουν τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου και λήγουν το Δεκέμβριο οι καθιερωμένοι σχολικοί αγώνες των γενικών και επαγγελματικών λυκείων του νομού της Άρτας. Αρχίζουν τη Δευτέρα οι σχολικοί αγώνες αθλοπαιδιών γενικών και επαγγελματικών λυκείων στο νομό Άρτας. Οι αγώνες θα γίνουν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς των αθλημάτων και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων, Γιάννης Κουτσούμπας, επεσήμανε τη σημασία του αθλητισμού και των αγώνων αθλητικού ιδεώδους γενικότερα. Οι σχολικοί αγώνες φετινοί ξεκινάνε τη Δευτέρα με τους αγώνες ποδοσφαίρου και πεντοσφαίριστες και καλοθοσφαίριστες αγοριών κολλητών. Οι σχολικοί αγώνες είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κάθε χρόνο διοργανώνονται οι σχολικοί αγώνες και σκοπό έχουν να ενισχύσουν κυρίως το σχολικό αθλητισμό και κατ' επέκταση να συνδεθούν με τον εξωσχολικό αθλητισμό αργότερα τα παιδιά. Η προκήρυξη των αγώνων αναφέρεται στα λύκεια και στα ΕΠΑΛ. Στη συνέχεια θα γίνει για τα γυμνάσια. Οι μαθητές μπορούν να λάβουν μέρος. Γίνονται οι ομάδες για κάθε σχολείο που θέλει να συμμετέχει στους αγώνες. Καλαθοσφαίρισης, πεντοσφαίρισης, αντισφαίρισης. Θα γίνει και ο ανώμαλος δρόμος στις 14 Δεκεμβρίου. Και στη συνέχεια, αφού περάσουμε από την πρώτη φάση αυτή, θα πάμε στη δεύτερη φάση, όπου θα συναντηθούν οι πρωταθλήτριες ομάδες των νομών με άλλους νομούς. Εάν περάσουμε και εκεί, συνεχίζουμε στην πρώτη φάση και κατ' επέκταση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Σχολικών Αγώνων. Στους σχολικούς αγώνες, τόνισε ο κ. Κουτσούμπας, το ίδιο σημαντικό της συμμετοχής είναι και η παρακολούθηση των μαθητών ως φίλαθλοι. Βέβαια, η συμμετοχή είναι μεγάλη και προσπάθεια όλων η μετάδοση του αθλητικού πνεύματος στους νέους κυρίως, από που μπορεί και να υπάρξει φυτώριο παιδιών που θα ήθελαν να ασχοληθούν ακόμη και με τον πρωταθλητισμό.